Θα κάνουμε μια εξαίρεση σήμερα γιατί το πρόγραμμα του καλεσμένου μας δεν επέτρεπε άλλη ώρα να επικοινωνήσουμε και θα καλημερίσουμε τον κύριο Στέλιο Κούλογλου, ο οποίος είναι ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι μαζί μας, μας ακούει, μας μιλάει μάλλον, δεν μας ακούει πιθανότατα. Από Βρυξέλλες, τι κάνετε κύριε Κούλογλου, πώς είστε? Είμαι μια χαρά. Καλά, είμαι στις Βρυξέλλες. Οργανώνουμε εδώ διάφορες εκδηλώσεις και έχω μια εκδήλωση τώρα σε λίγο για τα fake news, τις ψεύτικες ειδήσεις, οι οποίες είναι πολύ της μόδας τώρα, έχετε κατακλείσει το... Οι χώακες που λέμε, χώαξ. Σωστά, χώαξ. Λένε ότι βοήθησαν στην εκλογή του Τραμπ, το βοήθησαν γιατί ο Τραμπ πρωταγωνίστησε στις ψεύτικες ειδήσεις. Αυτός και διάφοροι που συνεργάστηκαν με αυτόν και έχουμε ακόμα και έναν καλεσμένο από την Αμερική, έναν άνθρωπο που φτιάχνει ψεύτικες ειδήσεις, ο οποίος θεωρεί ότι δυστυχώς... Είναι επάγγελμα αυτό? Είναι δημιουργός ψεύτικων ειδήσεων? Α, δεν ξέρετε ότι στη διάρκεια της προεδρικής εκστρατείας στην Αμερική, σε μια πόλη της πρώην Γιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας. Ναι, ναι. Ο Τραμπ είχε στήσει ένα στρατηγείο παραγωγής τέτοιων ειδών, τέτοιου είδους ειδήσεων. Δεν ξέρω αν το στήσει ο ίδιος ή το κάνανε οι ψηφικάδες εκεί, οι οποίοι αρχίσαν και μπήκαν στο παιχνίδι και όρισαν τον άλλο, βγάζανε ειδήσεις και τα οικονομήσανε από τις διαφημίσεις. Γιατί έμπαιναν πολλοί οπαδοί του Τραμπ να διαβάσουν την φοβερή ψευτική είδηση που μάλιστα είχε έσχισε και σε επισκεψιμότητα ότι ο Πάπας υποστήριζε τον Τραμπ. Μάλιστα. Κύριε Κούλογλου, υπάρχουν και αληθινές ειδήσεις όμως. Και μία από αυτές, αυτή την εβδομάδα, λέει ότι οι τέσσερις Ευρωπαίοι ηγέτες οι οποίοι συναντήθηκαν στο Παρίσι αποφάσισαν μια κατάσταση για την Ευρώπη η οποία μπορεί να μην είναι πολύ βολική για μας. Και η οποία μπορεί να εξελιχθεί σε καθοριστικό παράγοντα για τις εξελίξεις που θα έχουμε όχι μόνο γενικότερα στην Ευρώπη και αόριστα, αλλά και πολύ συγκεκριμένα για την Ελλάδα. Εσείς αυτή την εξέλιξη της Ευρώπης των πολλών ταχυτήτων πώς τη βλέπετε? Κύριε Κολογλού. Πολύ αγαπητή. Σας χάσαμε, συγγνώμη. Πρέπει να ξαναρχίσετε την απάντησή σας από την αρχή γιατί χάσαμε τη σύνδεση για λίγο. Α, τώρα με ακούτε? Ναι, μια χαρά, βέβαια. Είναι, λέω, μια πολύ αγαπητή ιδέα στη Μέρκελ, η οποία θέλει να αξιοποιήσει την ηγεμονική θέση, την πλεονεκτική θέση που βρίσκεται η Γερμανία, η οικονομία της Γερμανίας σήμερα, για να επιβάλλει ένα μοντέλο στο οποίο στις πιο πλούσιες χώρες της Ευρώπης και τις χώρες της Ευρωζώνης, σε κάθε περίπτωση, να ακολουθήσουν όλες το γερμανικό μοντέλο. Το γερμανικό μοντέλο, τι μοντέλο είναι, δεν ξέρω αν πήρατε υπόψη σας ένα χθεσινό σοκαριστικό ρεπορτάζ στην Deutsche Welle που έλεγε πόσο η φτώχεια αναβαίνει στη Γερμανία. Όχι, δεν το έχω. Μέσα σε ένα εξάμηνο έκοψαν το ηλεκτρικό σε 330.000. Σε ένα χρόνο δόθηκαν προειδοποιήσεις για κοπή του ηλεκτρικού σε 6,5 εκατομμύρια. Υπάρχει, δηλαδή, η Γερμανία είναι τρομερό. Είναι μια πολύ πλούσια χώρα, η πλουσιότερη της Ευρώπης, σκίζει τις εξαγωγές σε βάρος των υπόλοιπων εταίρων και παρόλα αυτά στο εσωτερικό της χώρας έχει σιγά σιγά το κράτος πρόνοιας υποχωρεί, μεγαλώνει οι κοινωνικές ανισότητες. Αυτό το μοντέλο στην Γαλλία δεν έχει περάσει ακόμα. Η Γαλλία έχει πολύ ισχυρό κράτος πρόνοιας, αλλά και επίσης καλύτερη κοινωνική προστασία, καλύτερες συντάξεις. Προσπαθεί αυτό το μοντέλο, όπως και στις υπόλοιπες χώρες, η Γερμανία να το αλλάξει και να το προσαρμόσει στα δικά της μέτρα. Παρ' όλα αυτά, σε αυτή τη συζήτηση όμως συμμετείχε και η Γαλλία και η Ισπανία και η Ιταλία. Δηλαδή στην Ευρώπη διαφόρων ταχυτήτων. Ασφαλώς συμμετείχαν, διότι δεν μπορούν να κάνουν διαφορετικά, αλλά και γιατί θέλουν να βρουν κάποιες ισορροπίες ανάμεσα σε αυτά που θέλει η Μέρκελ και σε αυτά που οι ίδιοι μπορούν να κάνουν. Και ο Ολλάντ δεν ήθελε να αλλάξει τον εργατικό νόμο που τελικά τον άλλαξε, προκαλώντας τεράστιες κινητοποίησεις στη Γαλλία στη διάρκεια της χρονιάς. Τέλος πάντων, η ιδέα είναι αυτή. Τώρα, εμάς για την Ελλάδα. Αυτό είναι το θέμα. Εμάς, σε αυτή την Ευρώπη, η οποία, εν πάση περιπτώσει, σχεδιάζεται, στείνεται, συζητιέται, αλλά δεν φαίνεται να είναι και κάτι το οποίο είναι πολύ μακροπρόθεσμο και αόριστο. Τα πράγματα υπόθηκαν πολύ συγκεκριμένα. Εμείς σε αυτή την Ευρώπη έχουμε θέση. Για να το πω πιο απλά, μας συμφέρει να είμαστε. Η δική σας άποψη ποια είναι? Α,
αυτό είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα. Διότι, κοίταξε, όλες οι χώρες τώρα θέλουν να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν υπάρχει περίπτωση να ζήσει μια χώρα, και μάλιστα με τα σημερινά προβλήματα της Ελλάδας μόνη, αν εννοείται αυτό. Τώρα, εδώ... Σας χάσαμε πάλι. Δημοκρατίες Μακεδονίας, χώρες που είναι ακόμα έξω, παρακαλάνε, και μάλιστα είναι σε μια επιτροπή με τη διαπραγματεύση με την Αλβανία στο Ευρωκοινοβούλιο. Άρα, αν μου μιλάτε τώρα για την Ευρωζώνη, η Ευρωζώνη είναι ένα δεύτερο επίπεδο. Εμείς παρά τις κοινωνικές, το κοινωνικό μοντέλο, το γερμανικό, το οποίο σας περιέγραψα προηγουμένως, καλό θα ήταν να μείνουμε στην πρώτη ταχύτητα, δηλαδή στην ταχύτητα της Ευρωζώνης. Γιατί οι χώρες της Ευρωζώνης υποτίθεται θα είναι στην πρώτη ταχύτητα. Στην δεύτερη ταχύτητα θα παραπευθούν οι χώρες είτε που είναι πολύ χαμηλά οικονομικά, Βουλγαρία, Ρουμανία, είτε οι χώρες οι οποίες έχουν πλέον πάρει αποστάσεις και με τα δημοκρατικά, με τις δημοκρατικές αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν συνεργάζονται με την ηγεσία. Σύμφωνοι, είναι... αλλά τι είναι αυτό που σας κάνει να πιστεύετε ότι εμείς αυτή τη στιγμή ανταγωνιζόμαστε με χώρες όπως, ή συγκρινόμαστε με χώρες όπως είναι η Ισπανία, η Ολλανδία, η Ιταλία κτλ. Και όχι με χώρες όπως η Βουλγαρία, για την οποία, εν πάση περιπτώσει, υπάρχει αυτή η συζήτηση ότι συνεχώς βουλγαροποιούμαστε οικονομικά. Ναι, όχι, δεν είναι ότι συγκρινόμαστε. Η Ευρωζώνη έχει μεγάλες συστημικές αδυναμίες. Και αν συνεχίζει έτσι, θα καταρρεύσει. Αυτό λέει ότι καλό θα ήταν τη στιγμή τη καταρρεύση, αν δεν αλλάξει. Δηλαδή, αν οι Γερμανοί δεν δεχτούν να, κατά κάποιο τρόπο, να υπάρχουν μηχανισμοί εξορρόπηση των κερδών, και όχι να κερδίζουν μόνο αυτοί και κάποιες άλλες χώρες που βαράει και να χάνει όλο ο νότος, θα καταρρεύσει και δεν καταρρεύσει εξαιτία τη Ελλάδα, θα καταρρεύσει εξαιτία τη Ιταλία και ενδεχομένω και τη Γαλλία. Κοιτάξτε, αν αυτή η πολιτική τη λιτότητα δηλαδή, έχει δυναμώσει και ενισχύσει πάρα πολύ την ακροδεξιά. Αν στις εκλογές της Γαλλίας κερδίσει η Λεπέν, τότε πάει θα καταρρεύσει όχι η Ευρωζώνη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, στο σύνολό της. Επομένως, όλα αυτά είναι σχέδια επί κάρτου. Πριν έχουμε δύο κρίσιμες εκλογικές αναμετρήσεις, της Γαλλίας το Μάιο και της Γερμανίας τον Σεπτέμβριο. Μετά από εκεί θα διαμορφωθούν οι ταχύτητες και το πού ακριβώς θα πάει. Αν πάμε στο σχεδιασμό, αν όλα πάνε καλά, δηλαδή ξαναβγεί κάποιος στη Γαλλία που δεν είναι η Λεπέν και ξαναβγεί και η Μέρκελ στην Γερμανία, είναι να υπάρξει αυτή η διαφοροποίηση και η Γερμανία να είναι επικεφαλής ελέγχοντας και τις δύο θέσεις, και την πρώτη θέση, την πρώτη ταχύτητα, και τη θέση των δεύτερη θέση, θα ελέγχει τους επιβάτες και τις δεύτερες θέσεις, πιο εύκολο αυτό. Εμείς καλό θα είναι να είμαστε στην πρώτη, παρά τα τρομερά προβλήματα και τις κοινωνικές ανισότητες. Μάλιστα. Κύριε Κούλογλου, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά και καλή επιτυχία στην εκδήλωση που διοργανώνετε για τις ψεύτικες ειδήσεις. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Κύριος Ηλίας Κούλογλου, ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.